Χελιδονίσματα 2013, υποδεχόμαστε την άνοιξη, φτιάχνουμε χελιδονοφωλιές. Με αυτό το σύνθημα, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για ακόμα μια χρονιά διοργάνωσε τα χελιδονίσματα στο Πάρκο Τρίτσι με προσκαλεσμένους μικρούς και μεγάλους. Η εκδήλωση αυτή είναι μια εκδήλωση καλωσορίσματος της άνοιξης αλλά και ευαισθητοποίησης των παιδιών για το μακρύ ταξίδι των χελιδονιών. Τα χελιδόνια κάνουν σχεδόν 10.000 χιλιόμετρα για να φτάσουν μέχρι την Ελλάδα από τις χώρες που είναι κάτω από την Αφρική, παράδειγμα από την Κένια. Κάνουν αυτό το πολύ μεγάλο ταξίδι, γυρίζουν σε εμάς εδώ, γιατί πλέον μπορούν να βρουν περισσότερη τροφή και θα τα έχουμε μαζί μας μέχρι το Σεπτέμβριο. Ο στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι να φτιαχτούν φωλιές για τους προάγγελους της άνοιξης, τα χελιδόνια, προσφέροντας παράλληλα χαρά στους κατασκευαστές τους που είναι τα παιδιά. Εδώ έχουμε μια έτοιμη φωλίτσα που την κάνανε τα παιδιά, πάρα πολύ ωραία, έτοιμη για να κατοικηθεί. Βάζουμε μακαρονάκια μικρά, γραμμούλες, στο εδώ πάνω στη βάση που μας έχει το χαρτί και τα ακουπάμε στον τοίχο που έχει το κουτί, εδώ. Τι φτιάχνετε δηλαδή? Με χελιδοφωνιά. Το βασικό υλικό, ο πυλός, είναι δυσέβρετος για τα χελιδόνια, καθώς στις πόλεις το χώμα που είναι το βασικό συστατικό του σπανίζει. Αυτή η εκδήλωση είναι μια πρωτοβουλία της Ορνιθολογικής Εταιρείας σε συνεργασία με το Δήμο, που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση κυρίως των παιδιών σε θέματα περιβαλλοντικά. Και εδώ είναι κατάλληλος ο χώρος για να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, τις οποίες εγώ σαν εκπαιδευτικός συνταξιούχος όχι απλά επαινώ, αλλά τις θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές. Η Ορνιθολογική Εταιρεία έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει, διότι εδώ να έχετε υπόψη σας ότι διαβιούν γύρω στα 100 είδη πουλιών. Και το γεγονός ότι φροντίζει για αυτά να ευαισθητοποιήσει και τον κόσμο και ιδιαίτερα την νεολαία, τους μαθητές, για να στηρίξουν, να αξιοποιήσουν και σε αυτό το σημείο το περιβάλλον, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κάνω μικρά κομματάκια και τα βάζω στον κύκλο που είναι σχεδιασμένος μέχρι να φτάσει και η πλευρά. Τα πιέζω καλά για να μπορεί να μπαίνει μέσα στο χελιδόνι. Τα παιδιά με τη βοήθεια των ανθρώπων της Ορνιθολογικής Εταιρείας κατασκεύασαν φωλιές τις οποίες στη συνέχεια θα τις τοποθετήσουν στο σπίτι τους, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο στα χελιδόνια έτοιμες κατοικίες. Πραγματοποιούμε την εκδήλωση Χελιδονίσματα. Είναι μια εκδήλωση που την κάνουμε κάθε χρόνο, τα πρώτα Σαββατοκύριακα του Μάρτη συνήθως, και υποδεχόμαστε τα χελιδόνια. Είναι μια από τις εκδηλώσεις με ένα πολύ ωραίο μήνυμα, καθώς καλούμε τα παιδιά να φτιάξουν φωλιές για τα χελιδόνια από πυλό. Μέχρι τώρα έχουμε μοιράσει περίπου υλικό για 400 φωλιές. Δηλαδή έχουμε φτιάξει σήμερα 400 φωλιές για τα χελιδόνια. Φτιάξαμε μια φωλιά από εδώ πέρα που λέει βάση και πρέπει να τη φτιάξουμε μέχρι το πάρκο να την ανοίξουμε που γράφει άλλη. Και έτσι φτιάχνουμε μια χελιδονοφωλιά για να μπούμε στα χελιδόνια. Τα ανεπιτίδευτα χαμόγελα των παιδιών, η χαρά της δημιουργίας σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, γέννησε στα παιδιά αλλά και στους γονείς την προσμονή για τα επόμενα χελιδονίσματα.